Επί του παράντος θα πάμε να καλημερίσουμε τον νέο πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, τον κύριο Κώστα Χατζησάβα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σας αγαπητέ Κωνσταντίνο και στους ακροατές σας. Λοιπόν, αναλαμβάνετε την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ σε μια δύσκολη περίοδο και σε ό,τι αφορά τα ουσιαστικά θέματα της παιδείας, αλλά και για τις σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο τους στόχους σας. Πράγματι, η περίοδος που αναλαμβάνουμε είναι αρκετά δύσκολη. Οφείλω όμως να πω ότι και στις προηγούμενες χρονιές πάντοτε υπήρχαν δυσκολίες σε θέματα εκπαίδευσης. Για το λόγο ότι η παιδεία είναι ένας ευαίσθητος χώρος για τον οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν να πάρουμε οποιασδήποτε αποφάσεις. Ναι. Έχουμε θέσει σημαντικούς στόχους για τους οποίους πρέπει να πω ότι όσον αφορά και εκπαιδευτικά αλλά και συνδικαλιστικά ζητήματα, για τους οποίους πρέπει να πω ότι είναι ίσης αξίας. Αν θέλετε όμως να ρυθμίσω κάποια, βεβαίως. Είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η βελτίωση των συνθήκων εργασίας των καθηγητών, έτσι ώστε να ασκούν απρόσκοπτα και το διδακτικό αλλά και το παιδαγωγικό τους έργο. Αυτό από πού περνά? Αυτό σίγουρα για να περάσει θα πρέπει να έρθουμε σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας, ναι, να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν ένεκα ακριβώς του ζητήματος αυτού και με την ελπίδα να καταλήξουμε. Απλά αν θέλετε να πω ότι οι συνθήκες εργασίες έχουν οπωσδήποτε άμεση σχέση και με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, ναι, τα οποία οφείλουμε να καλύψουμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά επίσης και με τις παραβατικές συμπεριφορές μερίδας μαθητών σε βάρος και συμμαθητών τους, αλλά και εκπαιδευτικών. Θα αγγίξετε αυτό το θέμα που αφορά την αντίστροφη συμπεριφορά? Είναι ένα θέμα το οποίο συνήθως δεν αγγίξε κανείς. Πάντοτε εμείς το θέτουμε το ζήτημα αυτό, διότι όσοι διδάσκουν στα σχολεία, μόνο αυτοί μπορεί να καταλάβουν τι συμβαίνει στη θέση της διδασκαλίας. Είναι για μας, όπως είπα προηγουμένως, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία θα θέσουμε σε προτεραιότητα. Έχουμε υποβάλει εισηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας, διαχρονικά τις έχουμε υποβάλει. Αν θέλετε, μπορεί να ονομάσω μερικές, όπως ναι, είναι παραδείγματος χάρη η φύλαξη των σχολικών μονάδων. Είμαστε ικανοποιημένοι στο ότι έχει πάρθει απόφαση να φυλαχθούν σε πρώτη φάση τα λύκεια, αλλά υπάρχουν ακόμη 60-65 περίπου γυμνάσια στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να φυλαχθούν και αυτά να προστατευτούν. Ναι. Το δεύτερο που ζητούμε στα πλαίσια αυτής της συνθήκων εργασίας, όπως έχω πει προηγουμένως, είναι η δημιουργία τάξεων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές. Είναι ανεπίτρεπτο τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα, να μπαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας και να παρακολουθούν μαθήματα. Αλλά ουσιαστικά είναι απλοί παρατηρητές. Μπαίνουν, βγαίνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας και χωρίς και παράλληλα δημιουργούν και προβλήματα όσον αφορά και την αξιολόγησή τους από τους διδάσκοντες καθηγητές. Ναι. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο θα θέσουμε είναι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, της μεταφοράς των κινητών τηλεφώνων εντός των αιθουσών διδασκαλίας. Πώς δημιουργία... θα είναι αυτό? Θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και πάλι με το Υπουργείο Παιδείας, να βρούμε κάποιες λύσεις. Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία ήδη τα έχει απαγορεύσει. Το ίδιο αναμένεται και από τη νέα σχολική χρονιά και για την Ελλάδα και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Αυτό που ισχύει τώρα άτυπα είναι ότι μπορείτε να το έχετε αλλά μέσα στη βαλίτσα, κάτι τέτοιο. Οι μαθητές μπορεί να το έχουν μέσα στις τσάντες τους, αλλά ουσιαστικά απαγορεύεται η χρήση. Ναι. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει κατά πόσον είτε βιντεογραφούν είτε ηχογραφούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μάλιστα. Για το θέμα των τετραμήνων. Είναι για μας και αυτό ένα καυτό ζήτημα, το οποίο έχουμε έντονες αντιδράσεις με τη μορφή ουσιαστικά που έχει ψηφιστεί η νομοθεσία πριν 3 χρόνια περίπου. Η οργάνωση μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή ή η επιβολή της εφαρμογής των εξετάσεων στο τέλος των τετραμήνων θα αυξήσει και το άγχος στους μαθητές και στους γονείς, θα αυξήσει και την παραπαιδεία, αλλά και θα συρρυκνώσει παράλληλα το διδακτικό χρόνο. Ναι. Επίσης, το πιο σημαντικό για μας, πρέπει να πω, είναι ότι καθηγητές και μαθητές θα εμπλακούν σε μια διαρκή εξουθενωτική διαδικασία κάλυψη της ύλη σε περιορισμένο διδακτικό χρόνο, ουσιαστικά πάμε σε τρίμηνα, απομακρύνοντας όλους εμάς από την πεπτουσία της μαθησιακής διδασκαλίας διαδικασίας, που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και με τούτον εννοούμε και γνώση, απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης, αλλά και αρχών, αξιών και σωστό συμπεριφορών. Ναι. Κάπου διάβαζα ότι στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων τον Δεκέμβριο, εάν και εφόσον υπάρξει εφαρμογή.
Πάντοτε υπήρχε αυτή η θέση, όμως έχει επαναβεβαιωθεί και στη χθεσινή μας Παγκύπρια συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε στα άκρα και αυτός ο σκοπός μας πράγματι δεν είναι να λάβουμε μέτρα τα οποία θα βλάψουν το δημόσιο σχολείο. Ναι. Έχουμε εμείς ως οργάνωση καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών πριν περίπου 2 μήνες. Την περασμένη εβδομάδα έχει γίνει μια συνάντηση μεταξύ γραμματείας της ΟΕΛΜΕ και του Υπουργού Παιδείας. Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα να συνεχιστεί ο διάλογος με την ελπίδα να βρεθεί μια λύση. Τονίζω όμως ότι ο στόχος μας είναι να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος αξιολόγησης των μαθητών, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι καταληκτικό με αφορμή για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Απλώς θα καταλήξω με εκείνο το οποίο έχω ξεκινήσει. Έχουμε θέσει αρκετούς στόχους. Ένας ακόμη στόχος τον οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι η επίλυση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ανασφάλιστοι συναδέλφοι μας, οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, από το 2011 μέχρι σήμερα, για 8 ολόκληρα χρόνια, βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα της συνταξιοδοτικής ανασφάλειας. Μετά την οικονομική κρίση, η κυβέρνηση και η Βουλή ουσιαστικά ψήφισαν μια νομοθεσία, την οποία εξαιρεί μια μεγάλη μερίδα εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, φυσικά και κρατικούς υπαλλήλους, από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν οι κρατικοί υπάλληλοι. Γι' αυτό ο στόχος μας τούτος θα είναι σημαντικός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε την επίλυση, να το επιλύσουμε το πρόβλημα τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλές επιτυχίες σας. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, και θα είμαστε στη διάθεσή σας. Βέβαιως. Ευελπιστούμε και εμείς σε καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.